Χαίρετε. Το τελευταίο διάστημα οι Κύπροι βιώνουν όλων των λογιών της κρίσης. Κρίση αξιών, κρίση θεσμών, οικονομική και πολιτική κρίση. Φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Αβέρωφ Νεοφίδου, για να συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας. Κύριε πρόεδρε, χαίρετε και ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καταρχήν, η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση είναι κόλαφος για την πολιτική τάξη του κόσμου. Έχετε θορυβηθεί καθόλου που για πρώτη φορά η δημοσκόπηση σας δείχνει κάτω από τον Γενικό Γραμματέα του Άκελ σε θέμα δημοτικότητας? Η δημοσκόπηση είναι χρήσιμα εργαλεία. Πρέπει να αξιοποιούνται, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να μην τις αναθεματίζουμε, να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα εργαλείο, όπως λέτε κι εσείς. Πού αποδίδεται όλη αυτή την κατρακύλα, μου επιτραπεί ο όρος, τις συνειδήσεις του κόσμου για την πολιτική τάξη του τόπου? Κοιτάξτε, ο κόσμος δικαιολογημένα είναι οργισμένος. Βλέπει την συνέχιση των προβλημάτων του, παρακολουθεί μια κρίση αξιών και είναι στο χέρι το δικό μας να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας μέσα από καλυτέρευση των συνθήκων και της διαβίωσης των Κυπρίων πολιτών. Θέλω να περάσουμε σε, και θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα, θέλω να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ εκτενώς στα νέα μέσα, στα λεγόμενα νέα μέσα, και αφορά στις καταγγελίες του διαιτητή του Μάρη του Παναγή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι κατέχει στοιχεία εις βάρος του Πρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, κάνει λόγο για πρωταγωνιστικό ρόλο σε στημένους αγώνες, χαρακτήρισε συλλήψεις που έγιναν στα πλαίσια των ερευνών ως κινήσεις εντυπωσιασμού, μίλησε για κουκουλώσεις, για κουκόλωμα υποθέσεων. Ποια είναι τελικά η δική σας θέση γύρω από αυτές τις καταγγελίες? Δεν μίλησα και δεν θα μιλήσω μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες της αστυνομίας, να κάνουν τη δουλειά τους οι ενεκριτικές αρχές, και θα μπορώ τον χρόνο, όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες, να μιλήσω. Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή που καθημερινά πρέπει ο καθένας να κάνει μια προσπάθεια να αποδεικνύει ότι δεν είναι ελέφαντας. Δεν θα ακολουθήσω αυτή την τακτική. Με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, θα αναμένω τα πορίσματα των ερευνών. Mm-hmm. Μόνο και μόνο τότε, αφού ολοκληρωθούν, θα μιλήσω. Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι αυτές οι καταγγελίες δεν ευσταθούν, α, καταλαβαίνω ότι εσείς είστε αισιόδοξος ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί, θα κινηθείτε νομικά για δυσφημίσεις εναντίον του Μαρίου Παναγή? Πρώτον, δεν παρεμβαίνω για ένα λόγο αρχής. Για να μην εκλειφθεί από κανέναν ότι δημιουργείται πίεση στις ανακριτικές αρχές, είτε για να επισπεύσουν τις διαδικασίες, είτε για να μην εξετάσουν σε βάθος οποιαδήποτε καταγγελία. Το δεύτερο, δεν θα προκαταλάβω τι θα πράξω. Είπα, θα μιλήσω την ώρα που πρέπει. Απλώς ένα γενικότερο θέμα ήθελα να θίξω. Σε μια εποχή που δικαιολογημένα η κοινωνία είναι οργισμένη, που παρακολουθεί την σύψη και την διαφθορά, να μην πάμε στο άλλο άκρο. Επειδή είναι μια εποχή που ό,τι ρίξεις στον τοίχο κάτι θα κολλήσει, να μην πάμε σε μια αναρχία. Πρέπει ο οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για οποιονδήποτε με τεκμηριωμένο τρόπο να τα παρουσιάζει στις αρμόδιες αρχές. Επαναλαμβάνω όμως, όχι επειδή είναι μια εποχή που ό,τι ρίξει στον τοίχο κάτι θα κολλήσει, να οδηγήσουμε τον τόπο μας σε μια αναρχία. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος του δρόμου, είναι ένας διαιτητής μέσα στον χώρο που ισχυρίζεται ότι γνωρίζει κάποια πράγματα και γι' αυτό προκλήθηκε όλος αυτός ο άλλος. Δεν είναι ένας άνθρωπος που κατέβηκε από το πουθενά για να εκτοξεύσει καταγγελίες ή ύβρις εναντίον του προσώπου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κύριε Αθανασίου, τότε εδώ και 5 λεπτά συζητάμε για ένα θέμα που σας είπα από την αρχή. Θα μιλήσω την ώρα που πρέπει. Να περάσουμε στο ζήτημα των
ισχυρισμών του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι δεν γνώριζε για τη σχέση της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας με την υπόθεση του δικηγορικού γραφείου του εν διαστάσει συζύγου της. Καταρχήν, αυτό είναι ένα ζήτημα που προκάλεσε στους τριγμούς, στους θεσμούς. Στις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε όλοι αποσβολωμένοι τα καθέκαστα στην Κεντρική Τράπεζα. Και έρχεται μία υπόθεση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να λέει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο Πρόεδρος δεν γνώριζε. Δεν θα έπρεπε να γίνει μία εκ των προτέρων ανάλυση, αν θέλετε, της κυρίας Γιορκάτσου, για να δούμε αν όντως δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα για να διοριστεί σε αυτή τη θέση. Διότι από ό,τι γνωρίζω στο Προεδρικό, και δεν ξέρω αν ισχύει και στο Δημοκρατικό Συναγερμό, υπάρχει υπεύθυνος, ο οποίος αναλύει τον τύπο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και αυτό το θέμα γράφτηκε μάλιστα στη Χαραυγή της κατησχερισμός σύγκρουσης συμφερόντων της διοικήτριας με το δικηγορικό γραφείο του διαστάσεις συζύγου της. Πώς είναι δυνατόν ο Πρόεδρος να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για αυτή την σχέση? Αγαπητέ μου, αν θέλουμε ένα Πρόεδρο ο οποίος η μόνη του δουλειά είναι να βλέπει όλα τα site, να διαβάζει όλες τις εφημερίδες, όχι μόνο τους τίτλους, όλα τα ρεπορτάζ, να παρακολουθεί όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικά και όχι, αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για πρόεδρος. Μιλάμε βέβαια για τον... Επαναλαμβάνω. Αν θέλουμε ένα πρόεδρο ενός κράτους να διαβάζει τα παραπολιτικά, όλα τα ρεπορτάζ, να παρακολουθεί όλα τα social media. Σήμερα δεν είναι 5 ή 7 συγκροτήματα μέσω μαζικής ενημέρωσης. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Ο καθένας έχει το δικό του λογαριασμό στο Twitter, το δικό του λογαριασμό στο Facebook, έχει δικές του ιστοσελίδες, εφημερίδες, διαδικτυακές, έντυπες. Εάν κάποιος μπορεί να κρίνει έναν πολιτικό, είναι τους διορισμούς του. Σε αυτό το θέμα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι ένας ευθύς άνθρωπος στο να ξεκινήσει την διαδικασία που για πρώτη φορά γίνεται από το 1960 για να στοιχειοθετήσει υπόθεση για παύση ενός ανεξάρτητου αξιωματούχου, ας μείνουμε σε αυτή την πράξη που υποδηλεί και μια πολιτική τοποθέτηση ότι αυτός ο διορισμός κρίνεται εκ των υστέρων κατά την άποψη του Προέδρου λανθασμένος. Άρα γιατί δεν μένουμε σε αυτά τα ουσιαστικά και ψάχνουμε που δικαιολογημένα θέτεται και αυτά τα ερωτήματα, αλλά θεωρώ ότι το σημαντικό είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκινά μια διαδικασία που δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν και με αυτόν τον τρόπο εμέσως κάνει μια τοποθέτηση ότι αυτός ο διορισμός κατά την άποψή του δεν ήταν ο ενδεδειγμένος. Αυτό είναι ουσιαστικό που λέτε. Είναι επίσης ουσιαστικό όμως ότι ο διοικητής ή η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας διορίστηκε στην πιο σημαντική, στο πιο νευραλγικό πόστο που θα μπορούσε να διοριστεί μεσούς της οικονομικής κρίσης άνθρωπος στην Κύπρο και μετά τρέχουμε να τα μαζέψουμε όπως έγινε και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Σε παράδειγμα του Παναγιώτη Δημητριάδη, του Αθανάσιου Ορφανίδη. Δηλαδή, να βλέπουμε το ουσιαστικό ότι τώρα ο Πρόεδρος αντιλήφθηκε εκ των υστέρων, όπως είπατε, ότι δεν υπάρχει, ότι ίσως να πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Όμως δεν γίνεται, θα έλεγε κανείς, να τα αφήσουμε να φτάσουν εκεί που φτάνουν, να διορίζουμε ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται στη συνέχεια σαν επαρκείς και μετά να λέμε ότι το ουσιαστικό είναι ότι κατάλαβα το λάθος μου. Μα καταλάβαμε το λάθος μας μια, δύο, τρεις. Μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό θεσμό πλέον ο διοίκης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου ή η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Δεν νομίζω ότι οι λόγοι για τους οποίους ο Πρόεδρος ξεκίνησε τη διαδικασία για παύση του ανεξάρτητου αξιωματούχου είναι για λόγους ανεπάρκειας. Για λόγους σύγκρουσης συμφερόντων. Mm-hmm. Και αυτό το ζήτημα θεωρώ πως έχει δύο πτυχές. Η μια πτυχή είναι αν κάποιος που έχει το δικαίωμα να διορίζει πρέπει από εδώ και μπρος, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, να κάνει και μια σοβαρότατη διερεύνηση των τυχών
ασυμβιβάστων που μπορεί να υπάρχουν με τον κρατικό αξιωματούχο που διορίζεις. Αλλά θεωρώ πως είναι και πρωταρχική ευθύνη για αυτόν που επιλέγεται να διοριστεί σε μια σημαντική θέση να λέει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή προς το όργανο που θα το διορίσει αν έχει ή δεν έχει conflict of interest. Πώς φάνηκε αυτό όμως δεν ήταν αρκετό. Η εναπόθεση των ελπιδών μας στο πρόσωπο το οποίο θα διοριστεί. Αλλά να έρθουμε στο θέμα της Κεντρικής Τράπεζας. Γιατί επικεντρωνόμαστε στα πρόσωπα. Όχι αδίκως. Αλλά μέσα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν πρέπει να παίρνουμε και διδάγματα να βελτιώνουμε τις καταστάσεις. Τα ζητήματα είναι δύο που αφορούν τον σοβαρότατο θεσμό της Κεντρικής Τράπεζας. Όπως απασχόλησαν την κοινή γνώμη και τα μέσα το τελευταίο διάστημα. Το πρώτο είναι, και όλη αυτή η συζήτηση είναι αν υπάρχουν ή όχι conflict of interest για το θέμα της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της προϊλαϊκής. Εδώ υπάρχει μια στράβλωση. Κακώς η λαϊκή είναι κάτω από τον νόμο περί εξυγίανσης εδώ και χρόνια. Κακώς η αρχή εξυγίανσης εδώ και δύο χρόνια συνεχίζει να ασχολείται με την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της λαϊκής. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στους πιστωτές. Mm-hmm. Αυτοί έπρεπε να έχουν το δικαίωμα της διαχείρισης των περιουσιακών του στοιχείων και σε αυτούς έπρεπε να δοθεί το δικαίωμα της διεκδίκησης. Γιατί δεν το δίνεται ένα τέτοιο δικαίωμα. Άρα αγαπητέ μου, ας δούμε τα ουσιαστικά. Ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο που υπάρχει οργή, σε μια κοινωνία που δικαιολογημένα δεν θέλει να ακούσει κανένα, υπήρξαν φωνές που πριν 1,5 χρόνο, κύριε Αθανασίου, κάποιος που πάντα είναι στο μάτι του κυκλώνα, δεν κάνω παράπονα, είχα μιλήσει πριν 1,5 χρόνο για την αναγκαιότητα η διαχείριση της πρώην λαϊκής να δοθεί στους πιστωτές. Ποια ήταν η αντίδραση πολιτικών, οικονομικών, νομικών παραγόντων, αλλά και ποια ήταν η αντίδραση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποιες κομιμότητες έχει ο Αβέροφ. Αυτή η συνωμοσιολογία που έγινε βίωμα. Την κουβαλούμε μαζί μας, προσέξτε. Γιατί όμως γύρω από το πρόσωπό σας αυτή η... Όχι, κύριε Αθανασίου, άστε το πρόσωπό μου. Άστε το. Εδώ, χτίσαμε εδώ και δεκαετίες, αντί να εξετάζουμε θέσεις, να προσπαθούμε, έστω και μια θέση την κρίνουμε σωστή, να προσπαθούμε να κάνουμε αναλύσεις, τι συμφέροντα παίζονται, και τι συνωμοσίες γίνονται για να υπάρχει αυτή η θέση. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τον τόπο μας. Πάρα πολύ κακό. Δεν μπορείς, αντί να εξετάσεις την ορθότητα ή όχι μιας θέσης, να προσπαθείς να δεις τις σκοπιμότητες ή συνωμοσίες πίσω από αυτή τη θέση. Σήμερα, αφού πάθαμε, όλοι συμφωνούμε ότι η διαχείριση πρέπει να δοθεί στους πιστωτές.